Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνε των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Πάμε στον Γιάννη Ζιάκα λοιπόν να δούμε, Γιάννη, ποια είναι τα νεότερα σε αυτή την πορεία των ερευνών. Καταρχάς, Ματίνη, να πούμε ότι αυτό που γνωρίζουμε από νωρίς το πρωί είναι, από του... είναι ότι από τους 424 προσαχθέντες αφέθησαν όλοι ελεύθεροι πλήν ενό, ο οποίος είχε σε βάρος του μια καταδικαστική απόφαση η οποία δεν σχετίζεται με το ζήτημα, όμως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σχετικά με τις έρευνες. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο σημείο των επεισοδίων βρέθηκε ένα πλαστικό κομμάτι, για να καταλάβουμε, είναι ένα κομμάτι της ναυτικής φωτοβολίδας, το οποίο μένει στο χέρι αμέσως μετά την εκτόξευσή της. Βρέθηκε λοιπόν ένα πλαστικό κομμάτι στο συγκεκριμένο σημείο. Όμω, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια τη ένταση τρει ναυτικέ φωτοβολίδε. Οπότε, μέχρι στιγμή οι αστυνομικοί δεν μπορούν να εξακριβώσουν αν είναι κομμάτι από την ναυτική φωτοβολίδα που έπληξε τον αστυνομικό. Πρέπει να πούμε ότι οι έρευνε Ματίνα τη αστυνομία επικεντρώνονται σε ένα υλικό που έχουν στα χέρια του οι αστυνομικοί, υλικό από μια εξωτερική κάμερα ασφαλεία του γηπέδου, στο οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η στιγμή τη ένταση και των επεισοδίων, αλλά έχει εντοπιστεί η στιγμή, η στιγμή όπου μια ομάδα 20 με 25 περίπου ατόμων, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο α, των αρχών, εισέρχονται και εξέρχονται του γηπέδου. Βέβαια φοράνε κουκούλε. Δεν φαίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, σύμφωνα τουλάχιστον μετά όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμή. Αλλά οι αστυνομικοί από, το, από τα ρούχα του και από άλλα στοιχεία που θα συλλέξουν θα προσπαθήσουν να του ταυτοποιήσουν. Καρέ καρέ μελετούν οι αστυνομικοί βέβαια και το υλικό από τις κάμερες της δημόσιας τηλεόρασης που βρισκόντουσαν μέσα στο γήπεδο και κατέγραφαν τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και βέβαια ήδη βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια και τα ευρήματα μέσα από το γήπεδο. Α, δηλαδή, α, μαχαίρι που βρέθηκε μέσα στο γήπεδο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, full face ρούχα, τα οποία μάλιστα μερικά από αυτά προσπάθησαν κάποιοι να τα κάψουν, προφανώ για να εξαφανίσουν κάποια Και όλα αυτά μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ζιάκα.